Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η κυβέρνηση αυτή έχει θέσει εξ αρχής και ξεκάθαρα τη θέση και το στόχο της στην διαπραγμάτευση για τα εργασιακά. Να αναχτηθούν βασικά συλλογικά εργατικά δικαιώματα τα οποία ισοπεδώθηκαν την περίοδο των δύο πρώτων μνημονίων και να μην επιτραπεί καμία περαιτέρω απορρίθμιση στην αγορά εργασίας. Εξ αυτών και ο ΟΜΕΔ. Γνωρίζουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την κατάργηση του θεσμού της διαιτησίας, θέτοντας περιορισμούς στο σύνολο των αρμοδιοτήτων που είχε πριν από τους μνημονιακούς νόμους. Ο ΟΜΕΔ αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας, ένα πεδίο συνεννόησης και εξέβρεσης λύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Την 30 Απριλίου 2017 έληξε η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ, χωρίς να έχει αναλάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να προχωρήσει καμιά διαδικασία, δεν μπορούν να εκδοθούν διοικητικές αποφάσεις, κυρώσεις για μεσολάβηση, διαιτησία και γενικά δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί κανένα θέμα αν δεν οριστεί το νέο ΔΣ. Κατά συνέπεια, η εμπλοκή στη λειτουργία του ΟΜΕΔ προκαλεί πολλά προβλήματα, κυρίως στους εργαζόμενους, αλλά και στις επιχειρήσεις. Κυρία Υπουργέ, επειδή το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε και ενοχλούμαστε πάρα πολύ από σωματεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επειδή εμένα, αν θέλετε, προσωπικά μου δημιουργεί απορία συνάδελφοι βουλευτές της αντιπολίτευσης που χρημάτισαν υπουργοί, υφυπουργοί τα προηγούμενα χρόνια, που για ψήλου πίδημα κάνουν ερωτήσεις και μάλιστα επίκαιρες, σήμερα ποιούν την ίσα για ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, επιτρέψτε μου να έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Πιθανόν από τους κοινωνικούς εταίρους. Εμείς λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, θέτουμε σε εσάς το συγκεκριμένο ερώτημα, να μας πείτε για ποιους λόγους δεν έχει οριστεί ακόμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εργασίας ώστε να συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ. Σαφές. Η κυρία Χτσιόγλου έχει το λόγο. Κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Επιτρέψτε μου να θέσω τα δεδομένα για να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο της συζήτησης. Σύμφωνα με τον νόμο, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ είναι ως εξής. 4 εκπρόσωποι από τις ενώσεις των εργοδοτών, των εθνικών κοινωνικών εταίρων των εργοδοτών, δηλαδή τη ΓΕΣΕΒΕ, τον ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ και το ΣΕΤΕ, και 4 εκπρόσωποι από την πλευρά των εργαζομένων, της ΓΕΣΕΕ δηλαδή, και ένας πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. Σύμφωνα με το νόμο 3899 του 10, η θητεία των μελών των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων στον ΟΜΕΔ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά. Δηλαδή, τα ίδια πρόσωπα που ορίζονται ως εκπρόσωποι των εθνικών κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ μπορούν να είναι μόνο μία θητεία, μπορούν να είναι μόνο μέχρι δύο θητείες εκπρόσωποι στον ΟΜΕΔ. Στις 28 Απριλίου του 2017 έληξε η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ μετά από ανανέωση. Επομένως, οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι των εθνικών κοινωνικών εταίρων έχουν διατελέσει το μέγιστο του χρόνου που ο νόμος τους επιτρέπει να είναι εκπρόσωποι στον ΟΜΕΔ. Το Υπουργείο Εργασίας ζήτησε αρκετά πριν λήξει η θητεία των μελών, δηλαδή από τις 17 Μαρτίου, ζήτησε την υπόδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Απέφθηνε επιστολή δηλαδή στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και ζήτησε την υπόδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Αυτό είναι το έγγραφό μας από τις 17 Τρίτου, το οποίο το καταθέτω στα πρακτικά. Η επιστολή του Υπουργείου Εργασίας δηλαδή προς όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους αρκετά νωρίς, αρκετά πριν λήξει θητεία, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Δυστυχώς, μόνο κάποιοι από τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή η ΕΣΕΕ και ο ΣΕΤΕ, υπέδειξαν τους εκπροσώπους τους. Δεν υπέδειξαν εκπροσώπους οι υπόλοιποι από τους κοινωνικούς εταίρους, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί στις 28 Απριλίου, να λήξει η θητεία των μελών και έκτοτε ουσιαστικά να μην υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Με αυτή την εξέλιξη αποστήλαμε εκ νέου επιστολή στις 30 Πέμπτου,
προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους, με τους οποίους τους ξανακαλέσαμε να υποδείξουν άμεσα τους εκπροσώπους τους, διότι όπως σημειώσαμε και στο έγγραφό μας, είναι κομβική σημασία η λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διατησίας, τόσο για τη συμφιλειωτική διαδικασία των εργαζομένων και εργοδοτών, όσο και για τη λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να σημειώσω ότι στις 23 Ιουνίου εστάλει έγγραφο από την Οικονομική Υπηρεσία του ΟΜΕΔ προς τους κοινωνικούς εταίρους, με το οποίο τους είπε ο οικονομικός υπεύθυνος του οργανισμού ότι αν δεν συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, αν δεν συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί καν ο ΟΜΕΔ να προχωρήσει στην πληρωμή των μισθών του προσωπικού του. Δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του, δεν μπορεί να έχει καμία στην πραγματικότητα λειτουργία. Και ενημέρωσε όλους για τη λήξη και τη θητεία των μελών των σωμάτων μεσολαβητών και διατητών την 31 Ιουλίου του 2017. Επομένως, η ερώτηση που μου απευθύνεται είναι κρίσιμη. Είναι προφανές ότι από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων υπάρχει μια σαφής καθυστέρηση στην υπόδειξη εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο που παρακολεί την ουσιώδη λειτουργία αυτού του κομβικού θεσμού για τις εργασιακές σχέσεις. Κύριε Βαρδάκη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ειλικρινά, κυρία Υπουργέ, θλίβομαι. Ακούγοντας την απάντησή σας, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Θλίβομαι γιατί αυτοί που πρέπει να διασφαλίσουν, να προσπαθήσουν έστω να διασφαλίζουν οτιδήποτε εργασιακά δικαιώματα απέμειναν από τις μνημονιακές πολιτικές, δυστυχώς σκοφεύουν. Και αν είναι έτσι, κυρία Υπουργέ, εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να πάρετε πρωτοβουλία σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα, με το σύνολο της Βουλής, είτε να καταγγείλουμε είτε να προβούμε στις ενέργειες εκείνες που χρειάζονται για να συγκροτηθεί, αν όχι χθες, αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕ. Σαφέστατο. Και περιεκτικό. Να συμπληρώσω λίγο το εξής. Δεν έχω δώσει στα πρακτικά και θα ήθελα να δώσω το δεύτερη επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Εργασίας 30 Μαΐου του 2017 στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους για να ορίσουν τα μέλη τους ξανά, υπενθυμίζοντάς τους ξανά ότι είναι κομβικό για να προχωρήσει η λειτουργία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διατησίας. Τώρα, οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι έχουν απαντήσει με επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας κάποιοι από τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους και τονίζουν ότι θεωρούν ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που βάζει όριο στη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θητεία δηλαδή των εκπροσώπων τους, αποτελεί παρακόλληση της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Ότι δηλαδή το γεγονός ότι ο νόμος λέει ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων μπορούν να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ για μέγιστο 6 χρόνια, συνιστά παραβίαση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και ζητούν να αλλάξει ο νόμος. Από την πλευρά μας, αφενός να διευκρινίσω ότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχει παραβίαση της συνδικαλιστικής ελευθερίας, επειδή ένας νόμος ορίζει ένα μέγιστο όριο θητείας σε έναν οργανισμό τέτοια σημασία, μάλιστα όπως είναι ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διατησίας, που ιωνεί δικαιοδοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δούμε πώς αυτό συνιστά προσβολή της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Παρ' όλα αυτά, για μας το κομβικό είναι να λειτουργήσει ο οργανισμός. Αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φορές και στα εγγραφά μας και στην επικοινωνία μας με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους. Επομένως, προφανώς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο για να δούμε αλλαγές ή να συζητήσουμε τα θέματα τους, όμως πρωτίστως πρέπει να λειτουργήσει ο ΜΕΔ και εδώ πρέπει να διευκρινίσω ότι το ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε αιώνια δουσού, αιώνια διοικητικά συμβούλια δηλαδή, ή ότι αποδεχόμαστε εκβιαστικού τύπου πρακτικές προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα παρακολύοντας την λειτουργία ενός τέτοιου οργανισμού. Έχω κανονίσει συνάντηση με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους τη Δευτέρα το πρωί. Μεταξύ των κύριων θεμάτων που θα συζητηθεί είναι και αυτό το ζήτημα του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διατησίας. Προχωράμε τώρα στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος.